Εδώ Playboy Party. Του Χιού. Αλήθεια τώρα. Κάνε μου περιγράφη. Λοιπόν, έχω πάει για Halloween που ήμασταν. Πώ είναι οι απόκριε. Το οποίο είναι τέλειο το Halloween μέσα στη βίλα του Playboy, γιατί δεν φοράνε ρούχα, είναι body painting. Oh. Οπότε έχεις όλα τα λαγουδάκια του Playboy που απλά είναι βαμμένες και ολόγυμνες. Εγώ φορούσα τύπου 300, Λεωνίδας. Μια χλαμίδα, τίποτα άλλο. Πού τελειώνει η χλαμίδα? Στο γόνατο ήταν, εντάξει. Okay. Αλλά έπρεπε να τη βγάλουμε γιατί πέσαμε μέσα στις πισίνες μετά, τέτοια εξής και πισίνες, πράγματα. Ο Άρχοντας ήταν πολύ ωραία. Βέβαια, σε κάποια φάση ξέχασα να το πω γι' αυτό. Έψαχνα τουαλέτα και ανοίγω μία πόρτα. Και μόνο τουαλέτα δεν ήταν θέμα μέσα. Τι ήταν? Το τι είδα δεν θέλω να το περιγράψω. Όχι, να το περιγράψω. Εδώ είναι εκπομπή αλήθεια. Είναι εκπομπή αλήθεια, κάτσε. Αλλά άνοιξα και είδα αυτά που δεν έπρεπε να δω. Είναι η εκπομπή όλα μπιπ. Μπορεί να πει τα πάντα και θα πέφτουν μπιπ. Πόσοι ήταν? Μόνο ήταν. Ωραία, είδε τον Χιού. Όχι, όχι, δεν ασχολείται. Ο Χιού με τη ρόπα. Ειλικρινά, ο Χιού έχει τη φήμη. Πες το γιατί έχει ανάψει. Τώρα κοίταξε, το είχα πάει εγώ, ήταν άρρωστο. Τότε δεν ήταν στα καλά του. Και δεν πολύ έβγαινε και στο πάρτι έξω. Δηλαδή λίγο πέρασε και ξανά φύγει. Τα κουνελάκια τα κακόρα πώς ήταν? Καλά. Εκεί που αν στην πόρτα είχε μόνο κουνελάκια, είχε και κούνελους. Σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα. Ναι. Σε βοηθάμε τώρα, έτσι. Επόμενη ερώτηση. Οκ, οκ. Κούνελος με κούνελο. Όχι, ρε παιδιά. Ήταν η κατάσταση να ήταν τελείως straight, δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι γινόταν στα άλλα δωμάτια. Κουνελάκι με κουνελάκι. Αχ, κουνελάκι. Είχε σκοτάδι, Θεέ μου, δεν είδα καλά, δεν ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν πήγα μέσα, την ξανάκλεισα, έφυγα. Τέλος πάντων. Κοίταξε, πέρασα πολύ ωραία. Πήγα σε διάφορα πάρτι. Πήγα και σε άλλους ηθοποιούς, σε τέτοια που με καλούσαν και μέσω γνωστών. Ποιους είδες? Είχα πάει στο Jason Statham στο σπίτι του. Ελά, στο Θεό. Πολύ ωραίο. Ναι. Είχαν φέρει κάτι λεφτά. Ο Jason Statham είναι ο γνωστό με το. Όχι, Transformers, συγγνώμη, Transporter. Εκεί πήγα να με φάει μια τίγρη. Είχα μια λευκή τίγρη μέσα. Στο σπίτι μέσα. Ναι, ναι, μέσα στο σπίτι. Στο χώρο μου, διάπαιζα την ζωή. Και την είχε εκπαιδευτή και κάνει ένα μπράφι. Έπαιζε με ένα σκυλάκι τίγρη. Για κάποιο λόγο. Και του φεύγει από τα χέρια. Τι πάθαμε μέσα εκεί. Και τι είναι. Τι είπα, αγκρίεψε τίγρη. Ναι, ναι. Την έπεσε σε όλους, δηλαδή. Ναι, την έπεσε στο σκύλο, ευτυχώς. Την γλιτώσανε. Το κακό μου το σκυλάκι. Όχι, εντάξει, το γλιτώσανε. Υπάρχει ένα βίτσο στο Hollywood με το να έχουν διάφορα άγρια ζώα έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι τους πιάνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Jason Statham πώς το μιλήσατε καθόλου, έτυχε να το πει. Ναι, μιλήσαμε, εντάξει, μην φανταζεστε ότι ήμασταν και πολιτοί, αλλά για να μεγαλέσει σπίτι του. Τι μορφή είναι, είναι cool όπως το βλέπουμε και τα λοιπά. Πολύ. Τώρα, εντάξει, τι να σου πω. Cool. Μια χαρά άνθρωπο είναι. Εντάξει, πολύ τον γουστάρω. Και ενώ περνούσε τόσο δύσκολα, σκέφτηκε ότι θα πάω στην Ελλάδα. Μου είναι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Μου την έδωσε μια μέρα. Είχα γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, είχα κάνει ξέρεις, κάποια θεατρικά στο μπάντμιντον, κάποια άλλα κινηματογραφικά. Τι την έδωσε, ρε φίλε, από τα κουνελάκια και τον Τζέσον? Μου την έδωσε και σηκώθηκα και για την Ινδία να πάω για γιόγκες και διαλογισμού. Από τα Playboy Party. Από εκεί πέρασα 3-4 χρόνια εκεί. Μου την έδωσε. Λέω πάω Αμερική να ξενικιάσω σπίτια, χάρισα τα έπιπλά μου, αμάξια, όλα. Νόμιζα ότι δεν πρόκειται να ξαναπάω. Έδωσα τα ρούχα μου, τα τι πάντα όλα. Στην Ινδία έμεινε 3-4 χρόνια. Όχι, όχι. 4 χρόνια ήμουν Αμερική. Ινδία έμεινα όλο μαζί 6-8 μήνες.